δεν ένιωσα από κανέναν άλλο. Όμως και εκείνο το μικρό δίπλο που φυτέψαμε μαζί και μου έμαθες βήμα-βήμα πως δίνουμε μια ζωή. Κι εγώ το πότσα και το φρόντισα σαν ένα αδερφάκι. Και πώς να ξεχάσω την ημέρα του Πάσχα που όταν όλοι λέγαν το Χριστός Ανέστη. Κι εγώ δεν ήξερα να κάνω σταυρό μου και μου έμαθες πως κάθε βήμα που θα κάνω στη ζωή μου να έχω να δημώ το Χριστό μας. Και εκείνη τη νύχτα, σαν κάτσαμε να φάμε, μου δίδαξε τη λέξη οικογένεια. Με τον παπά, τη μαμά και το παιδί. Μα εγώ πάλι εσένα χάλια γονείς. Πατέρα Παρβαγιάννη, φίλε, μάνα, το βλέμμα το ματιό σου έγινε και δικό μου λέω. Και μόνο από το παράθυρο το δικό σου ματιό μπορώ να βλέπω αυτόν τον κόσμο. Εμείς Μανώλη, εμείς φίλοι μου, τον κόσμο, το παράθυρο να διαλέξουμε. Το παράθυρο που οδηγεί στο παρελθόν, που ανοίγεις μόνο για λίγες στιγμές, ή αυτό που οδηγεί στο μέλλον. Το μας παράθυρο, το ανοίγουμε κάθε χρόνο τέτοια στιγμή. Και ζούμε όλο τον χρόνο για αυτή τη στιγμή. Για τη στιγμή που θα δούμε τη ζωή να περνάει μπροστά μας σαν ταινία νοσταλγική. Και ταυτόχρονα θα ξαναγινόμαστε παιδιά, σύζυγοι, γονείς, παππούδες. Βλέπετε, ακολουθήσαμε τους οίκους του παραδειγιού και τα πατήματα του αλωνιού και μας οδήγησαν σε μέρη μακρινά. Σε τόπους όπου οι αξίες, οι συνήθειες, τα γλέντια, τα έθιμα και οι γιορτές ήταν πολύ διαφορετικές. Σε κάθε γωνιά της όμορφης Ελλάδας μας. Όμως αυτό μας κάνει να μπορούμε να σηκώσουμε στους πλάτες μας δυσκολίες, λάθη, προβλήματα. Να πάρουμε ελπίδα και κουράγιο για να συνεχίσουμε. Γιατί το παράθυρο του πολιτισμού, της οικογένειας και της πίστης μας είναι παράθυρο ζωής. Είναι η δική μας ζωή, στη δική μας πατρίδα, στη δική μας Ελλάδα. Γι' αυτό ας ακολουθήσουμε όλοι μαζί το φεστιβάλ, το αλόνι και να βαδίσουμε στα πατήματά του. Και κάθε φορά που θα ανοίγουμε το παράθυρο της ζωής, να ακούμε τα λαλήματά του μέσα από όλες αυτές τις όμορφες αξίες. Τα χωριά του Βοήμ, τα λεγόμενα Καστανοχώρια, σχηματίζουν ένα ξεχωριστό σύνολο με μοναδική φύση, παράδοση και αρχιτεκτονική. Στο νότιο τμήμα του Βοήμ και σε υψόμετρο 1080 μέτρων βρίσκεται η περιοχή του Πεντάλοφου με το Πεντάλοφο, το Βυθό, το Δήλοφο και την Αγία Σωτήρα. Ο Πεντάλοφος με το παλιό όνομα Σουπάνι είναι το μεγαλύτερο από τα Καστανοχώρια. Ήταν κεφαλοχώρι και τακτικά ανέβαιναν οι κάτοικοι των γύρω χωριών.
Ορεινός και άγωνος τόπος από παλιά οδηγούσε τους ζουπανιώτες στη μετανάστευση. Τόπος της πέτρας, όπου στα χέρια του ζουπανιώτη Μάστορα έγινε εργαλείο και τέχνη. Σε παλαιότερες εποχές η ξενιτιά, ο θάνατος, η αγάπη συνυπήρχαν μαζί με τα ντουμπέτια και τα μυρολόγια του κλαρίνου. Οι κοπανίες στην περιοχή του Πεντάλοφου αποτελούνταν από κλαρίνο, δύο βιολιά και νταϊρέ. Αυτό μέχρι το 1928, όπου άρχισαν να φθάνουν τα χάλκινα πνευστά της Δυτικής Μακεδονίας. Το ζουπάνι αρχικώς αντιστάθηκε στα χάλκινα πνευστά, αλλά αργότερα πήρε όργανα από τις αστικές περιοχές, μα ποτέ δεν έπαψε να είναι προσιλωμένο στις μουσικές της Ηπείρου. Πέρα από τους ηπειρώτικους ρυθμούς και σκοπούς, εδώ συναντάμε και ιδιαίτερους τοπικούς χορούς. Ο πιο αντιπροσωπευτικός χορός του Πενταλόφου είναι η Λόντσια, που πήρε το όνομά του από την ομώνυμη πλατεία του Πενταλόφου, ο Συμπεθεριακός, ο Ντολιανιάτικος, που οφείλει την ονομασία από το διπλανό χωριό το Βυθό Ιντόλο, ο Λεωνίδας και άλλοι. Στην περιοχή του Βοΐου, του Τσάμικο, το χορεύει πάντα ο πρώτος και οι άλλοι κρατούν. Υπάρχουν επίσης διάφορα συρτά, ενώ τα γλέντια συνήθως κλείνουν με σκόρπιο χορό. Χαρακτηριστικό είναι και το γύρισμα του χορού μετά από συγκαθιστό που γυρίζει σε κουρναβάδικο. Γρήγορο γύρισμα στο οποίο ξεκόβονται οι πρώτοι και επικρατεί μεγαλύτερο κέφι. Παλαιότερα ο χορός γινόταν σε ανοιχτό χώρο, κυρίως στην πλατεία. Μπορούσε να ήταν διπλός, δύο σειρές δηλαδή, τριπλός ή τετράδιπλος. Ο πρώτος παραγγέλνει το χορό και φυσικά κερνάει. Κερνούν όμως οι συγγενείς και οι φίλοι αυτών που χορεύουν πρώτοι. Oh, mi pa, pa, pa.
χρόνια πολλά. Oh, Pam, yeah,
Παναγιώ μας